Εάν θέλετε φτηνά και αξιόπιστα coins για το FIFA 20, δεν έχετε παρά να μπείτε στο buyfacoins.com. Επιλέγετε την κονσόλα στην οποία παίζετε, τα coins που θέλετε να αγοράσετε και είστε έτοιμοι. Πριν το checkout, μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το κωδικό JO7 για 5% off. Εννοείται πως η αγορά FIFA coins γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Το link είναι κάτω στο description. Γεια σας παιδιά, Τζοντας εδώ. Και σήμερα έχουμε νέο βιντεάκι, θα σχολιάσουμε λίγο τι γίνεται στα food μας, θα ανοίξουμε μερικά packs όπως έχετε συνηθίσει, θα κάνουμε διάφορα SBCs, οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή όσο καινούργιο στο κανάλι. Εδώ πέρα όπως είδατε ανοίγουμε το Prime X Players Pack όπου έβαλε από το food μας challenge, πολύ μίζερο pack, εντάξει δεν το περιμένουμε να βγάλουμε κάτι καλό, αλλά η EA έβγαλε, αν έχετε δει περισσότεροι, 80 sin upgrades, δηλαδή όπου δίνεις μια squad που ζητάει 10 rare χρυσές κάρτες και για να πάρεις ένα παίχτη που είναι 80 sin overall. Φαινομενικά αυτό το SBC, το pack τέλος πάντων δεν είναι πολύ καλό το player pick, αλλά εμένα μου πήγε πάρα πολύ καλά. Γιατί έκανα 5 με 6 και το λιγότερο που βγάλα ήταν 83 overall. Ξεκινάμε όπως βλέπετε, βγάλαμε Martinez, ο οποίος είναι 84 overall. Το μόνο κακό για αυτό το SBC είναι ότι ζητάει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Ζητάει 10 rare κάρτες, 10 gold rare, όπου πιστεύω είναι πάρα πολλές. Αν και εμένα καλά μου κάτσε, γιατί βλέπετε back to back 84 overall, αλλά να πιστεύω ότι είναι υπερβολικό το να ζητάει 10 rare κάρτες, θα μπορούσε να ζητάει 5 rare και άλλες να είναι απλά χρυσές. Πιστεύω αν ζητάει για κάτι τέτοιο θα ήταν καλύτερο. Τώρα με 10 rare πιστεύω αν σας τελειώσουν δεν αξίζει να αγοράσετε. Εδώ βλέπετε συνεχίζουμε, έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής 2.84 overall, έχουμε βγάλει 1.83, γενικότερα να έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ανάμεσα στα 80 sin upgrades που έκανα και μερικά κλασικά League SBCs, εδώ κάναμε τις Atalanta, το Jamon Premium Gold Pack. Βλέπετε πάνω αριστερά έχουμε 160 χιλιάρικα. Λογικά στο τέλος του βίντεο θα σας δείξω πώς σκέφτομαι να κάνω την ομάδα μου, τι αλλαγές σκέφτομαι να κάνω και μάθω θα την ολοκληρώσω όταν μπούμε στο επόμενο Wicked League, γιατί και αυτή την εβδομάδα δεν πρόλαβα να παίξω γούλου, οπότε θα μπούμε δυναμικά στο επόμενο Wicked League να παίξουμε μετά από 2 εβδομάδες αποχή να παίξουμε. Πάλι ένα 80 sin upgrade όπου όπως είπα ναι, αν ζήταγε 5 rare θα ήταν πιστεύω ιδανικό, θα έκανα πάρα πολλά, αν και τώρα έκανα αρκετά, αλλά θα δούμε. Και βγάζουμε Μαρσέλο, το οποίο Μαρσέλο είναι ένα πραγματικά ιδανικό pool, πάρα πολύ καλό pool, γιατί είναι πολύ high rated, δηλαδή δίνω ουσιαστικά μια τζάπα squad, οι παίκτες που έχω δώσει μέχρι στιγμής οι περισσότεροι είναι untradeable, και μου βάλε Μαρσέλο και back to back μετά μου βγάζει Λαπότ. Πραγματικά βλέπετε, έναν Ilicic, έναν Martinez, έναν Μαρσέλο, έναν Λαπόρτ και έναν 83 overall. Πραγματικά πιστεύω είναι πάρα πολύ worth να έχουμε βγάλει 2 84, έναν 85, έναν 87 και έναν 83, δίνοντας ουσιαστικά πολύ κακούς παίχτες και ουσιαστικά οι περισσότεροι ήταν untradeable. Εδώ έκανα το λάθος και είδα ότι είχα αφήσει τα advanced SBCs, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι πάρα πολύ ακριβά. Ξεκινάμε της Γερμανίας, το οποίο μου στοίχησε κύριο στα 10.000, βέβαια γι' αυτό το έκανα. Έδινε ένα Jumbo Premium Gold Pack. Αφού μου στήξει 10.000, λέω, μας το κάνω, εντάξει δεν έβγαλα κάτι. Κάνω μετά όμως το λάθος και αποφασίζω να κάνω το SBC της Αγγλίας. Το συγκεκριμένο SBC μου στήχησε 30.000, γιατί πήρα τον Άλλη, πήρα τον Γκουντογκάν, πήρα τον Stones και πήρα και τον Ασπιλικουέτα. Όλους τους άλλους τους είχα πάνω κάτω, οπότε ναι, μου στήχησε γύρω στα 30.000. Ο λόγος που το έκανε είναι ότι έδινε ένα Rare Players Pack και λέει ότι κάτι θα βγάλω, τουλάχιστον να βγάλω τα μισά πίσω. Είπα, ας το ρισκάρω, μπορεί να βγάλω τα μισά πίσω, λέω. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε αυτό που περίμενα, δεν πήγε τόσο καλά όπως θα δείτε. Αν και το pack ήταν πολύ καλό, ήταν 50k pack, ίσως θα έπρεπε να το κρατήσω και για την Team of the Year, αλλά δεν μπορούσα να το κρατήσω πραγματικά, αντικειμενικά δεν μπορούσα να το κρατήσω. Οπότε να δείτε λοιπόν τι βγάλαμε. Από αυτή τη στιγμή βλέπετε έχω 113.000, 114 βασικά, και αγχώθηκα λίγο ότι έχασα τζάπα. Είχαμε ξεκινήσει με 160 το σημερινό βιντεάκι, είχαμε μείνει με 113. Εδώ πέρα βγάλαμε Αργεντινή όπως βλέπετε, CDM είναι ο Μπανέγκα. Οπότε είχα χάσει ουσιαστικά γύρω στα 45.000. Οπότε πούλησα πάρα πολλούς silver παίχτες που είχα. Κάποιους χρυσούς οι οποίοι πήγαιναν για πολύ non-rare, άλλους rare οι οποίοι πουλούσαν για κάποιο λόγο. Οπότε βγάλαμε εμείς τα λεφτά μας και πήγαμε στα 156.000, πουλώντας απλά silver κάρτες, κάποια consumables και μερικές χρυσές κάρτες. Οπότε είμαστε μια χαρά. Είχα και δύο silver οι οποίοι πήγαιναν για 8 και 10.000 αντίστοιχα. Οπότε τα βγάλαμε εύκολα τα χρήματά μας πίσω. Βλέπετε, εδώ πέρα είναι ο Μεντί. Σκεφτόμουν να το κάνω. Όταν βλέπετε το βιντεάκι εσείς, οριακά ίσως να έχει λήξει το SBC του Μεντί ή ακόμη να υπάρχει.
Για μένα, οριακά λοιπόν αξίζει να το κάνετε. Αν έχετε βέβαια πάρα πολλά untradeables, δηλαδή αν έχετε πολλούς 85, 84 που δεν θέλετε, βάλτε το να το κάνετε. Και εννοείται, αν έχετε αγγλική squad, να κάνετε το Sanchez. Είναι πολύ φθηνός και πιστεύω θα είναι πάρα πολύ καλός. Μόνο 60 χιλιάρικα είναι πάρα πολύ καλά για το Sanchez. Κάνουμε και ένα τελευταίο 80 σύνο που βλέπετε και μας δίνει πάλι ο Ρωμανιόλη 83 overall. Οπότε, ο Mendy για μένα πιστεύω, όσον αφορά το κλαμπ μου, δεν νομίζω να το κάνω γιατί μπορεί να πάω Ρουζιγιόν. Και όσοι από εσάς θέλετε ένα left back από Γαλλία, πιστεύω ότι εύκολα μπορείτε να κάνετε τον Ρουζιγιόν από τα Objectives. Και ο Mendy είναι πάρα πολύ καλός, σίγουρα θα είναι πιστεύω πάρα πολύ καλός. Ακόμη και η απλή του κάρτα χρυσή που είναι 80 overall είναι πάρα πολύ καλή. Απλά είναι πολύ ακριβός, οπότε αν είναι να δώσετε 300 χιλιάρικα και δεν έχετε τίποτα στο club από, είτε από κάρτες, για μένα δεν αξίζει. Βλέπετε την ομάδα πώς σκέφτομαι τι κάνω. Εκεί πέρα που θα το Ρουζιγιόν, λογικά θα μπει ο Ρουζιγιόν ο foot μας. Το λυσό θέλω να το χρησιμοποιήσω επειδή τον έχω untradeable, τον είχαμε βγάλει από ένα pack opening, θυμάστε, πριν μια εβδομάδα. Θέλω να πάρω Καμεϊρό που είναι πολύ καλός, να το βάλω σε cam και να περάσω το match master striker in game και τον Άλαν. Γενικότερα ναι, δεν είναι πάρα πολύ ακριβή αυτή η squad και Καμεϊρό να πάρω και Άλαν να πάρω θα μου μείνουν τουλάχιστον γύρω στα 100.000 ακόμη. Οπότε δεν ξέρω ακόμη τι θα κάνω, θα περιμένω ακόμη μπας και βγάλω κάτι καλό. Πείτε μου κάτω στα σχόλια τι αλλαγές μπορεί να κάνω, κανένα παίχτη που μπορεί να πάρω αν βλέπετε εσείς κάτι που εγώ δεν βλέπω. Οπότε αυτά για σήμερα, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή όπως είπα στην αρχή και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.